Αυτό που έχω να πω είναι ότι να δώσει συγχαρητήρια πρώτα στον αντίπαλο, στον Κεσσαλονίκο. Ήταν ανώτερος από εμάς. Ειδικά στα πρώτα 45 λεπτά, εμείς δεν απειλήσαμε καθόλου τον αντίπαλο, δεν είχαμε μπει καθόλου στο γήπεδο μέσα. Ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Υπάρχει όμως αιτία για αυτή την εμφάνισή μας. Μέχρι τώρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα σε όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι η αιτία ήταν η αποχή που είχαμε 10 μέρες την πρώτη εβδομάδα. Δεν εκμεταλλευτήκαμε το 15ήμερο αυτό το κενό από τον Ολυμπιακό Βόλου. Με τα όσα προβλήματα και τα όποια προβλήματα έχουμε διοικητικά και οικονομικά, η εικόνα αυτή και η στάση αυτή μας επηρέασε στο παιχνίδι μας. Μέχρι τώρα είχαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα σε όλα τα παιχνίδια, ειδικά στα εκτός έδρας. Μας επηρέασε πάρα πολύ, τις προσέσεις επηρέασε. Είναι άξιση συγχαρητηρίων για την προσπάθεια που κάνανε. Εγώ τους βγάζω το καπέλο, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές. Εγώ μπροστά τους είμαι πάντα μαζί τους, δεν είμαι απέναντί τους. Τους βγάζω το καπέλο και είμαι μαζί τους. Για το δεύτερο ημίχρονο, αυτό που έχω να πω είναι ότι καταφέραμε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Φέραμε πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα. Δεν κλειστήκαμε βέβαια σε καμία περίπτωση. Αλλάξαμε λίγο το σχηματισμό μας, έτσι ώστε να τα απεξέλθουμε στο παιχνίδι του Κεσσαλονικού. Να δώσω συγχαρητήρια και πάλι στο μάτι του Κεσσαλονικού. Έπαιξε ένα πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Γνωρίζαμε ότι ήταν καλή ομάδα, ήταν δουλεμένη ομάδα. Και πολλά συγχαρητήρια στον coach. Εμείς θα κοιτάξουμε στο μέλλον να βελτιώσουμε και να ξαναποκτήσουμε το ρυθμό που είχαμε και, και τα καλά παιχνίδια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την παραμονή στην κατηγορία. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεσσαλονικού για τη δίκαιη νίκη τους. Με δύο γρήγορα γκολ μπήκαν μπροστά στο μάτς και έτσι τελείωσε και το παιχνίδι. Εμείς δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο, ισορροπήσαμε λίγο το παιχνίδι, αλλά δεν μπορέσαμε να γίνουμε απειλητικοί για την αιστεία του αντιπάλου. Να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για την προσπάθειά τους κόντρα σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Και καλή συνέχεια στο Κεσσαλονικό. Και μακάρι και εμείς να ξαναβρούμε το καλό μας πρόσωπο που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια.